Τους είπα, τι να κάνω. Θα το σκοτώσουνε! Στα χέρια των διοκτικών αρχών βρίσκονται τρεις συλληφθέντες ηλικίας 17, 27 και 38 ετών που φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό ξυλοδαρμού 17χρονου ανήλικου στο κέντρο της Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι σοκαρισμένοι πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν τον νεαρό. Όπως τονίζουν, δεν γνωρίζουν πώς ξεκίνησε το επεισόδιο, όμως χαρακτηρίζουν πολύ βίαια τα χτυπήματα. Ανάρτηση πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Πάνω από 20 άτομα ήμουν μπροστά και όταν είπα παίρνω την αστυνομία, επιτέθηκαν λεκτικά και σε εμένα, η καφετέρια δίπλα, όμως κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Απλά ο κόσμος περνούσε και κοιτούσε. Δεν ήταν όλοι παιδιά». Σε δεύτερη ανάρτηση αναγράφεται: «Παιδιά, εγώ μπροστά ήμουν. Δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρεις. Ήταν πάνω από 30 και δεν ήταν όλα παιδιά. Όσο αφορά τα νεαρά άτομα που ενεπλάκησαν, ειλικρινά δεν ξέρω τι τους έχουν μάθει στα σπίτια τους. Εγώ μόνο ντροπή και απογοήτευση νιώθω να βλέπω τέτοιες εικόνες σε κεντρικότατο σημείο της πόλης από τόσα πολλά άτομα. Χάθηκε το νόημα του να είσαι άνθρωπος πια». Αυτό προσπαθεί η αστυνομία εδώ και καιρό να πράξει ώστε να περιορίσουμε αυτά τα περιστατικά μεταξύ των ανήλικων είναι να υπάρξει εμφανής αστυνόμευση και από ένστολους αστυνομικούς αλλά και από αστυνομικούς υπηρεσιών ασφαλείας, νεαρούς κατά κύριο λόγο αστυνομικούς, σε περιοχές σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, που έχει χαρτογραφηθεί ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά. Φυσικά εδώ χρειαζόμαστε και την συνδρομή και τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της σχολικής κοινότητας. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το πόσο σημαντικό είναι να καταγγέλλονται αυτά τα περιστατικά είτε από τα ίδια τα θύματα, είτε από τους γονείς, είτε από άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Εγώ ήμουν στη στάση μαζί με ένα φίλο μου και περνούσαν δύο άτομα από απέναντι και πήγαιναν προς τη σημαία και ο ένας από τους δύο έλεγε, είπε ότι έκανε μ***α, το παραδέχτηκε και έκανε μ***α. Το αγνοήσαμε εμείς και πήγαμε και βρήκαμε το αστικό γιατί ήρθε. Το αστικό πατούσε κόρνες. Οπότε γυρίσαμε το κεφάλι μας, το δούμε τι γίνεται. Και βλέπουμε μια μεγάλη παρέα ατόμων, 10-15 άτομα σίγουρα, να έχουν περικυκλώσει ένα παιδί και να το βαράνε. Ο ένας βασικά τον βαρούσε, τον έριξε κάτω και μετά άρχισε να βάρανε και οι υπόλοιποι. Έπειτα πήγε ένας κύριος να το σταματήσει όλο αυτό. Και μετά ξέφυγε το παιδί, κατάφερε και ξέφυγε όταν πήγε ο κύριος και τον ακολούθησε ένας, λίγο πιο πέρα πήγε, τον ακολούθησε ένας και τον βάρισε, τον έριξε πάλι κάτω και μετά συνέχισαν πάλι και οι υπόλοιποι και τον βαρούσαν. Περίπου πόσα άτομα ενεπλάκησαν στο περιστατικό και αν μπόρεσες να διακρίνεις τι ηλικίες ήταν τα άτομα? Τα άτομα ήταν 10-15, σίγουρα πρέπει να δεχτούμε ένα τσούρμο παιδιά. Οι ηλικίες τώρα ήταν μεγάλοι, ήταν γεροδεμένοι, ήταν 25, 30 κάπου εκεί. Ήταν μεγάλοι. 5 λεπτά να κράτησε όλο το προσωπικό. 5 λεπτά. Κάλεσε κάποιος την αστυνομία? Δεν γνωρίζω. Μετά όταν πήρα εγώ σπίτι, όταν έφτασα σπίτι, πήρα εγώ τηλέφωνο αστυνομία, να τους πω ότι ξέρετε κάτι, είχα το περιστατικό. Mm-hmm. Και τότε μου είπε η αστυνομία ότι το ξέρουνε και το πήγε από τα τμήμα και τους ανημέρωσε.